Πάμε τώρα να ανοίξουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις. Καλησπέριζω για αρχή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Καλησπέρα, κύριε Καραγκούνη. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους θεατές. Εγώ που είστε μαζί μας, στη σύνδεσή μας, στο λόγο κορονοϊού. Κύριε Καραγκούνη, ήταν αυτονόητο ότι θα ξεκινούσαμε με την αποτίμηση της Συνόδου Κορυφής, που είναι το σοβαρότερο θέμα της επικαιρότητας. Όμως αυτές τις ώρες υπάρχει το θέμα με τον παγωμένο διορισμό Ζαρούλια. Και θέλω να σας ρωτήσω το δικό σας το σχόλιο, καθώς μπορεί πριν λίγο να εξέδωσε ανακοίνωση στο γραφείο τύπου της Βουλής ότι δεν θα αναλάβει υπηρεσία ως την ετοιμιγορία για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, η υπόδικη σύζυγος του αρχηγού της νεοναζιστικής οργάνωσης. Ωστόσο, μέχρι πριν λίγο, κύκλοι του κυρίου Τασούλα έλεγαν ότι πρόκειται για ένα νόμιμο δικαίωμα που έχουν οι αρχηγοί πρώην κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί διάβασα και εγώ τον κανονισμό της Βουλής. Όντως προβλέπεται, στο άρθρο 35 θυμάμαι καλά, ότι έχουν το δικαίωμα να προσληφθούν μετακλητοί πρώην υπάλληλοι που ανήκουν σε πρώην πρόεδρο ενός κοινοβουλευτικού κόμματος. Mm-hmm. Βεβαίως αυτό το αποφάσισε η προηγούμενη κυβέρνηση. Από ό,τι είδα έγινε το Φλεβάρι του 19. Οπότε νομίζω ότι προφανώς πάνω σε αυτή τη διάταξη υπήρξε και αυτή η πρόσληψη, πράγμα το οποίο νομίζω υπάρχει ήδη αντίδραση και νομίζω και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δώσει κάποιες σαφείς εντολές να μην προχωρήσει ένας τέτοιος διορισμός. Mm-hmm. Και υπό μία είναι εμένα μου κάνει εντύπωση και με λυγώνει, γιατί αυτή είναι η ουσία, μετά από τόσα χρόνια που η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά είχε φέρει τη Χρυσή Αυγή ενώπιν της δικαιοσύνης με πολύ συγκεκριμένες ενέργειες. Πόσα χρόνια νομίζω η δολοφονία του Φίσα την έφερε ενώπιον δικαιοσύνης, κύριε Καραγκούνη. Προσέξτε. Όσο δεν σκότωνε Έλληνες, δεν υπήρχε Χρυσή Αυγή στο προσκήνιο για την κυβέρνηση Σαμαρά. Όχι μόνο υπήρξε, αλλά έφερε και την Χρυσή Αυγή ενώπιον της δικαιοσύνης και ενώπιον των ευθυνών της. Και πήρε τόσα χρόνια, εμείς το είχαμε πει πάρα πολλές φορές, και θυμάστε και στο δημόσιο διάλογο που με κάνει την κριτική μας, γιατί αργούσε τόσο πολύ αυτή η δίκη. Προφανώς φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω. Ο κανονισμός της Βουλής που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση δίνει το δικαίωμα στον κ. Μιχαλολιάκο να διορίσει την κυρία Ζαρούλια, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν θα προχωρήσει. Είναι μια σαφής απόφαση που έχει πάρθει. Να μην προχωρήσει ένας τέτοιος διορισμός. Τώρα που έγινε ο Σάλλος, ναι, αλλά για να φύγουμε από το νομικό του πράγματος, εσείς, αν ήσασταν πρόεδρος της Βουλής και ερχόταν μπροστά σας ένα χαρτί, θα βάζατε 4 μέρες πριν την ετοιμιγορία του δικαστηρίου για την Χρυσή Αυγή την υπογραφή σας στο διορισμό, να σας προβοκάρω λίγο? Ας το έβαζε στο ίδιο σιρτάρι ο κύριος Τασούλας με το σιρτάρι που έχει τις 3 συμφωνίες με τη Βόρεια Μακεδονία. Ξέρετε κάτι, να μην το συνδέσουμε, διότι εδώ υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο συγκεκριμένο, mm-hmm. το οποίο έχει ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία προβλέπει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και προφανώς, όταν έρχεται σε οποιοδήποτε όργανο, είτε εκτελεστικό είτε ήπιες άλλης συμμορφής, όπως ήταν το κοινοβουλευτικό όργανο, και έρχεται και στον πρόεδρο, προφανώς υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις του κανονισμού της Βουλής, οι οποίες είναι δεσμευτικές και οι οποίες επαναλαμβάνουν τις ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και έγινε η συγκεκριμένη πρόσληψη. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ρίξουμε το υπό μία είναι το φταίξιμο στον κύριο Τασούλα, αλλά στην νομοθετική αυτή πρόβλεψη, η οποία υπήρξε. Από εκεί και πέρα, είναι σωστή πολιτική απόφαση, πολύ σωστή πολιτική απόφαση, ναι. Και δεν θα το συνδέσω αυτή τη στιγμή μόνο με την έκδοση απόφασης. Για την έκδοση απόφασης, ναι. Σας έκανα την κριτική μου. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να παίρνει τόσα χρόνια, ναι. ώστε να ολοκληρωθεί μια τέτοια διαδικασία. Και οφείλω να πω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, το είχαμε πολλές φορές, φέρει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, χωρίς να θέλω να μπαίνω στα δικαστικά, νομίζω είναι μια απόφαση που τελικά και με την εισήγηση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό έχει πάρει τη σωστή τροπή. Ναι. Τώρα, κύριε Καραγκούνη, να περάσουμε λίγο στα της Συνόδου. Πριν καμιά εικοσαριά μέρες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πέτσας, δήλωνε επιλέξεις, σας το λέω, ότι οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας θα δαγκώνουν. Στο κείμενο των συμπερασμάτων δεν υπάρχει καν η λέξη κυρώσεις. Πώς λοιπόν εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός ικανοποιημένος από την έκβαση της συνεδρίασης? Θα έλεγα όχι μόνο Έλληνας Πρωθυπουργός, έλεγα και ο Κύπριος Πρόεδρος, ο κ. Αναστασιάδης. Κοιτάξτε, κύριε Μελιγκόνη, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό μία έννοια και όλα τα κράτη θέλουν να δώσουν μια ευκαιρία στην Τουρκία, ώστε να επανέλθει πρώτα απ' όλα στο διάλογο, πράγμα το οποίο όλοι επιδιώκουμε, mm-hmm. Να υποπροϋποθέσει βέβαια
Με την έννοια ότι πρέπει να ξεχάσει τις προκλήσεις και τις παραβιάσεις τις οποίες έχει κάνει και να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Είδαμε μια υποχώρηση το τελευταίο διάστημα και ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αποφασίσει να δώσει κάποιο χρόνο στην Τουρκία, όχι μόνο για μια έμπρακτη αποκλιμάκωση, πράγμα το οποίο το λέει συνεχώς η ελληνική πλευρά, αλλά και τη δυνατότητα να επανέλθουν σε διερευνητικές επαφές μέσα από ένα επικοδομητικό διάλογο. Αυτό όμως το οποίο έγινε έχει να κάνει ότι υπάρχει σαφώς προφανώς μέσα στο κείμενο, υπάρχει σαφώς προβλέψεις για κυρώσεις σε περίπτωση που υπάρξουν μονομερείς ενέργειες και νομίζω ότι όλη αυτή η κατάσταση, όπως ξέρετε, θα αξιολογηθεί μέχρι το Δεκέμβρη, να δούμε δηλαδή πώς θα προχωρήσει θα προχωρήσουν οι διερευνητικές επαφές και τότε θα υπάρξει μια τελική αξιολόγηση με τις κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται σαφώς πια, υπάρχει αιρεσιμότητα μέσα στο κείμενο, προβλέπονται κυρώσεις εάν υπάρξει παραβίαση αυτών των προϋποθέσεων. Και το σημαντικό, κύριε Μελικών, και κρατήστε το, και βέβαια έχει, νομίζω έχει, στη δημοσιότητα έχει βγει, ναι, είναι ότι η αναφορά που γίνεται στο τελικό κείμενο όχι μόνο για την κυριαρχία, από τη στιγμή που θα υπάρξουν παραβιάσεις και προφανώς και κυρώσεις, όχι μόνο υπάρχει παραβίαση της κυριαρχίας, αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό, αφορά δηλαδή και την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, που και για πρώτη φορά τίθεται μια τέτοια αίρεση με την βεβαίως προσφυγή σε κυρώσεις. Θα έλεγα λοιπόν χρόνος προς την Τουρκία, καλή θέληση και διάθεση από την απέναντι πλευρά, κυρώσεις, σαφείς κυρώσεις μέσα στο κείμενο, με την αιρεσιμότητα βεβαίως ότι δεν θα προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες ή σε προκλητικές ενέργειες. Αυτή είναι η όλη ουσία και νομίζω ότι έχουμε χρόνο μέχρι το Δεκέμβρη και κυρίως η Τουρκία, η οποία αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν είδατε τα τουρκικά μέσα, το πώς αντιμετωπίζουν αυτή την απόφαση. Έχει αντιδράσει αρκετά άσχημα η Τουρκία απέναντι σε αυτή την απόφαση και εγώ καταλαβαίνω γιατί έχει αντιδράσει έτσι και στην Ελλάδα το καταλαβαίνουμε. Αλλά νομίζω έχουμε το χρόνο μέχρι το Δεκέμβρη η Τουρκία να επανεξετάσει τη στάση της, να δει αν θα γυρίσει στις διερευνητικές επαφές και στον διάλογο επικοδομητικά, χωρίς να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Και από εκεί και πέρα, αν αυτό δεν γίνει, είναι σαφές πλέον το κείμενο και είναι σαφής πλέον η δέσμευση όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα προχωρήσουν σε κυρώσεις. Βεβαίως, αναρωτιέμαι, μέχρι τα μισά του καλοκαιριού ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ανοιχτά για κυρώσεις. Μετά είχαμε την αποκάλυψη για την τριμερή του Βερολίνου και τον ακούσαμε σήμερα, εκτός από ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής, ταυτοχρόνως να εκφράζει και την άποψη ότι οι κυρώσεις είναι χρήσιμες ως απειλή, όχι ως εφαρμογή. Ένας καχύποπτος λοιπόν δεν θα αναρωτιόταν από τη στιγμή που περάσαμε από το κυρώσεις εδώ και τώρα στο απειλή κυρώσεων, τι μεσολάβησε σε αυτή την τριμερή του Βερολίνου. Κοιτάξτε, κύριε Μελιγκόνη, νομίζω ότι το καταλαβαίνουν οι συμπολίτες μας και όσοι μας ακούνε, ότι όλη αυτή η διαπραγμάτευση που γίνεται όλο το τελευταίο καιρό δεν είναι μια εύκολη διαπραγμάτευση. Ναι. Και οι διπλωματικές κινήσεις που γίνονται και οι γεωστρατηγικές κινήσεις που γίνονται και που έχει προχωρήσει η Ελλάδα, νομίζω, με πολύ εύστοχο τρόπο και πολύ επικοδομητικό τρόπο και πολύ ουσιαστικό τρόπο, όλο αυτό το πλέγμα των κινήσεων και των διαπραγματεύσεων δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, αλλά εμείς έχουμε, μια συγκεκριμένη. Ο εκπρόσωπος έβαλε τον πύχη στο Θεό και είπε ότι οι κυρώσεις θα δαγκώνουν. Δεν το κάναμε εμείς. Ο πύχης είναι μια χαρά. Ο πύχης είναι μια χαρά και νομίζω και η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται είναι επίσης μια χαρά. Δεν δαγκώνουν πάντως. Δεν αναφέρονται καν. Ακούστε λίγο. Νομίζω ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή. Ναι. Διότι οι κυρώσεις, όπως είπα και πριν, είναι στο τραπέζι. Και είναι πολύ σαφή τρόπο στο τραπέζι. Και πλέον έχουν αποφασίσει και έχουν δεσμευθεί όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το σημαντικό. Και προσέξτε, έχουν δεσμευθεί όχι μόνο να παραβιαστεί η κυριαρχία μας. Όχι δηλαδή να παραβιαστεί η αλυτίδα ζώνη. Αλλά και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι και η υφαλοκρηπίδα, είναι και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχει σαφής δέσμευση. Προφανώς όμως το πλέγμα δεν είναι απλό. Αυτή τη στιγμή έχει μια Τουρκία που είναι έτοιμη να καταρρεύσει, κύριε Μελικό. Οικονομικά η λίρα της καταραίει. Θα το δει 2 και 3 φορές περισσότερο όταν θα έρθουν αυτές οι οικονομικές κυρώσεις και όχι μόνο, διότι όπως είδατε και στο συμπέρασμα, δεν είναι μόνο οι οικονομικές κυρώσεις, όλα τα εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν.
Οπότε αυτή τη στιγμή δεν είναι η Ελλάδα που βρίσκεται στην γωνία, που βρίσκεται στο καναβάτσο. Ακριβώς και για οικονομικούς λόγους και για άλλους λόγους, η Τουρκία βρίσκεται σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι η δική μας στόχευση, γι' αυτό αναφέρθηκε σε απειλή κυρώσεων, ναι, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Νομίζω λοιπόν ότι προχωράμε με πολύ σταθερά βήματα. Ο στόχος μας είναι να γίνει επανέλευση των συνομιλιών, mm-hmm, στα πλαίσια τα οποία απαιτεί το διεθνές δίκαιο και βέβαια στα πλαίσια που θέλουμε εμείς. Γιατί εμείς αυτή τη στάση ακολουθούμε. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Τουρκία. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Δεν θα είναι προφανώς και εύκολος ο δρόμος από εδώ και πέρα. Όμως στηριζόμαστε σε πολύ συγκεκριμένα βήματα, σε πολύ σταθερά βήματα. Έχουμε μια σαφή άποψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση πια. Το τι πρέπει να γίνει και τι πρόκειται να γίνει αν δεν ακολουθούν αυτά από την Τουρκία. Και από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε, εδώ είμαστε να βάλουμε τους στόχους. Mm-hmm. Αν η Τουρκία δεν θέλει να συμμετάσχει και να υπάρχει μια συνεργασία σε όλο αυτό, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τότε, mm-hmm, νομίζω είναι και σαφής η, mm-hmm, εικόνα και σαφής η αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του τι θα γίνει δηλαδή από εδώ και πέρα. Πάντως, καταλαβαίνετε ότι η μεγάλη εικόνα είναι μία επίσκεψη Πομπέο, με πολύ θερμά λόγια η αλήθεια είναι, και την επόμενη μέρα η ανάρτηση του τουρκολιβικού μνημονίου στον ΟΗΕ, όταν επί 9-10 μήνες ήταν σε εκκρεμότητα κατόπιν αυτής της περίφημης παρέμβασης Παυλόπουλου, και ένα συμπέρασμα, ένα κείμενο συμπερασμάτων Συνόδου Κορυφής, που δεν αναφέρεται, το είπαμε, νομίζω το έχουμε εξαντλήσει το θέμα, στη λέξη τέλος πάντων κυρώσεις. Δυσκολεύομαι να δω πώς αυτή η εβδομάδα ήταν πετυχημένη για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Οι κυρώσεις αναφέρονται και αναφέρονται σε συγκεκριμένα άρθρα. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένα άρθρα, σαφή άρθρα, ναι, όπου αναφέρονται κυρώσεις. Ναι. Τι άλλο, πώς αλλιώς ένα νομικό κείμενο. Τη λέξη κυρώσεις, όπως ήταν τον Ιούνιο του 19. Εκεί δεν έλεγε μόνο αυτά τα δύο άρθρα. Όχι, λέω, υπάρχει σαφής παραπομπή σε άρθρα, τα νομικά κείμενα, ναι, όταν γίνονται μάλιστα από όλες τις χώρες, προφανώς παραπέμπουν σε άρθρα. Όταν παραπέμπουν σε άρθρα, λένε ακριβώς τι πρόκειται να γίνει. Mm. Όταν λοιπόν λες ότι το άρθρο 29 ή το άρθρο 250 είναι κυρώσεις, δεν θυμάμαι ακριβώς το συγκεκριμένο αριθμό των άρθρων, mm-hmm, αυτό είναι κυρώσεις. Δεν λέγεται, δεν μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς ως διαφορετικό. Και προφανώς είναι σωστό και ήταν πολύ θετικό για την Ελλάδα που ο Πομπέο ήρθε δύο φορές στη χώρα μας και δεν επισκέφθηκε την Τουρκία. Και αυτό νομίζω έδωσε και ένα πολύ σαφές μήνυμα. Να, και από εκεί και πέρα μου λέτε τώρα για το τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο ούτως ή άλλως το ξέρετε κι εσείς, το ξέρουν και οι διεθνολόγοι, το ξέρουν, ναι, οι πάντες, ούτως ή άλλως θα έπαιρνε ένα πρωτόκολλο, αλλά δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι, γιατί και το δικό μας ελληνοαιγυπτιακό σύμφωνο θα πάρει πρωτόκολλο. Η διαφορά είναι ότι το δικό μας σύμφωνο είναι και νόμιμο και ισχυρό. Μάλιστα. Και νομίζω ότι πάνω στα νόμιμα μπορούν να γίνουν οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις. Οι νόμιμες συμφωνίες παράγουν ένα αποτελέσματα και δεσμεύουν διεθνώς τις χώρες. Τα παράνομα, τα οποία δεν έχουν την νομιμοποίηση, δεν δεσμεύουν κανένα. Οπότε δεν μου λέει κάτι το να συζητάμε για ένα ζήτημα το οποίο είναι απλά η πρωτοκόλληση, mm-hmm, μια συμφωνία που ούτως ή άλλως θα γινόταν. Κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.